Παρακαλώ, καταλαβαίνετε ότι είναι και των δύο. Αλλά ούτως ή άλλως. Το ερώτημα είναι: ο κύριος Πανούσης διέταξε έρευνα για το τι ακριβώς έγινε εκεί και ποια ήταν η δράση της αστυνομίας. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές και δεν είναι μόνο, οπλευρές. Δεύτερον, έχει παράξει νομοθετικό έργο για να ελεγχθούν, τέλος πάντων, να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα, να μην υπάρχουν επίσης και θύλακες εντός της αστυνομίας. Εάν δεν έχει παράξει, επειδή δεν έχει παράξει, πολλοί μπορεί να σκεφτούν ότι έχει διαλέξει πλευρά. Μέχρι στιγμής επιλέγει μόνο να επιτίθεται στο ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι της αστυνομίας δεν το έχει ακουμπήσει καθόλου. Της κυβέρνησης, αυτό, αυτό ακούμε τώρα. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια. Από την εποχή της χώρας ξακουστής του Αλεξάνδρου, της χώρας και του πατρός του, η περιοχή αυτή ήταν πεδίο εξόρυξης. Δηλαδή, ο Χριστός των Μακεδόνων έρχεται από αυτό το υπέδαφος. Άρα, συνεπώς, έχουμε να κάνουμε ένα πράγμα το οποίο κρατάει κάτι αιώνες. Ας έρθουμε στην σημερινή εποχή. Όταν μια πολιτεία φτάνει να δείχνει να μην μπορεί να υποδεχθεί μια επένδυση στην οποία απασχολούνται 2.000 άνθρωποι και πρόκειται να απασχοληθούν άλλοι τόσοι, ίσως και παραπάνω, και προκαλεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, έχει ένα θέμα βαθύτατα πολιτισμικό. Πάμε στο ειδικότερο πολιτικό. Εκεί λοιπόν έχουμε μια επένδυση η οποία έχει ελεγχθεί σε ό,τι αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τρεις φορές από το κορυφαίο όργανο της δικαιοσύνης μας, το δικαστήριο που ονομάζεται Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει περάσει τρεις φορές. Η εταιρεία λοιπόν αυτή, η Gold, πώς τη λένε, ξεχνάω τώρα, η Tade Gold, η οποία με τη θηγατρική της είναι εδώ, μπράβο, είναι με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, έχει λοιπόν δεσμεύσει μια περιοχή 1.800 στρεμμάτων, όπου θα γίνει η εξόρυξη της περιοχής Σκουριές. Προφανώς θα υλοτομηθούν και κάποια δέντρα. Εδώ και δύο χρόνια παρακολουθούμε την αντίδραση μέρους των κατοίκων που δεν θέλουν αυτή την επένδυση έναντι άλλων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν, γιατί αυτό είναι το ψωμί τους. Πάντως δεν είναι μόνο κάποια δέντρα, κύριε Πορτοσάλτε, δεν είναι μόνο κάποια δέντρα, είναι 300 στρέμματα, δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αυτός ο σταθμός έχει και πολύ ιδιαίτερη προσοχή, έχει επιδείξει πάνω στις δημοσιογραφικά. Προφανώς έχει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να γίνουν και κάποιες επενδύσεις, αγαπητέ μου κύριε, εκεί όπου απασχολούνται, επαναλαμβάνω, 2.000 άνθρωποι. Και διαχρονικά αυτή η περιοχή δίνει δέντρα. Δηλαδή, βγαίνουν τα δέντρα, τα κόβεις τα δέντρα και ξαναβγαίνουν τα δέντρα. Και αν ακόμη υποστεί ζημία, διάβαζα χθες τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτής της εταιρείας της Καναδικής στην εφημερίδα Καθημερινή και στον Γιάννη Παπαδογιάννη, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε δεσμεύσει 50 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου όταν θα φύγουμε ή όταν θα τελειώσει το κομμάτι εκείνο να το επανορθώσουμε. Ελπίζουμε τουλάχιστον κιόλας να κάνει και κάτι. Όμως για να το δούμε αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Έτσι. Τα τελευταία δύο χρόνια παρακολουθούμε σε αυτή την περιοχή να γίνονται από ενέργειες οι οποίες είναι στο επίπεδο της τρομοκρατίας, δηλαδή να πηγαίνουν να τεινάζονται εγκαταστάσεις, να γίνεται δολιοφθορά, προκειμένου να μην προχωρήσει η επένδυση. Άρη και Νίκο. Σε εκείνη την περίπτωση ήταν κακή η αστυνομία. Από ό,τι βλέπω είναι πάλι κακή η αστυνομία. Και εδώ ερχόμαστε και στο ενδο. Κόλλησε και το κλείνω. Μην το κλείσεις, κόλλησε το link. Πολιτικό, το ενδοκυβερνητικό πρόβλημα, όπου βλέπω ότι υπάρχει πάλι πρόβλημα με το πώς διαχειρίζεται ο κύριος Πανούσης την αστυνομία και ποιος θα είναι ο ρόλος της αστυνομίας όταν η μεν επιτίθεται στους δε ή και το ανάποδο. Λοιπόν, Ελένη, μας ακούς, βλέπω την κουνήσου λίγο για να δω ότι κινείται. Μπράβο, εντάξει, η εικόνα κινείται, η Ελένη είναι εκεί και ο αγαπητός εργάτης είναι δίπλα της, έτοιμος να μας πει και εκείνος την άποψή του. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου κύριε. Το μικρό σας όνομα, παρακαλώ. Είναι ο Γιώργος Χατζής. Γιώργος Χατζής Κωνσταντίνε και είναι πρόεδρος του Σωματείου Μεταλλορύχων στην Ελληνικός Χρυσός. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Κύριε Χατζή, έχετε επιστροφή? Ναι, ναι, σας ακούω κανένα. Ωραία. Είστε το μίασμα της περιοχής, δεν μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, τα παιδιά σας δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Αυτό μας είπαν. Συνάδελφοι. Έτσι ακριβώς. Μήπως είναι λίγο τραβηγμένο αυτό? Μήπως... Όχι, δεν είναι καθόλου τραβηγμένο. Χρόνια τώρα έχουμε τρομοκρατηθεί. Γιατί και εμένα η έκφραση bullying δεν μου αρέσει, γιατί είναι ξενόφερτη. Η τρομοκρατία όμως που είναι ελληνικότατη είναι αυτό που πραγματικά γίνεται στην περιοχή μας. Όχι μόνο τα παιδιά μας, όχι μόνο εμείς, όχι η σύζυγή μας. Όχι, δεν μπορούμε να βγούμε σε ένα μαγαζί του χωριού μας να πιούμε καφέ. Μας έχουν σαν μοιάσματα και βλέπουν τα κίτρινα μπουφάν και νομίζουν ότι δεν ξέρω κι εγώ τι είμαστε. Έχουμε δεχθεί επιθέσεις και ξυλοδαρμούς. Έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά μας επανειλημμένες φορές. Τα έχουν τρυπήσει με Black & Decker. Τα έχουν ρίξει τοξικά και χρώματα από πάνω.
Εμείς εργάτες είμαστε. Δεν μας φτάνουν τα λεφτά να πληρώνουμε δολιοφθορές από κάποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Αν κάποιοι αντιδρούν στην επένδυση, με γεια τους, με χαρά τους. Το κράτος έχει αποφασίσει, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει. Δεν φταίμε εμείς σε τίποτα. Γιατί συνέχεια στοχοποιούμαστε εμείς. Είμαστε εργαζόμενοι. Εγώ δεν είμαστε τρομοκράτες. Να κάνω μια ερώτηση στον αγαπητό εκπρόσωπο των εργαζομένων. Πριν από λίγο είδαμε κάποια πλάνα. Είδαμε κάποια πλάνα πριν από λίγο, όπου είναι κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι συνάδελφοί σας, με κίτρινα πάντως γυλαίκα σαν αυτό που φοράτε, και χτυπούν, ναι. Όχι αυτό το πλάνο, είναι ένα άλλο πλάνο, και χτυπούν μια γυναίκα κάτω, ενώ η αστυνομία δίπλα κάθεται. Εσείς ποια άποψη, τι εκφράζετε, ποια είναι η άποψή σας γύρω από αυτά τα φαινόμενα που είδαμε? Δεν μας είπατε, κύριε, για τους κουκουλοφόρους που πετούσαν ρολεμάνους συναδέλφους μου. Μα βλέπω αυτή τη στιγμή είδαμε ένα πλάνο. Εγώ δεν έχω θέμα, ναι, να υπερασπιστώ καμία πλευρά. Εγώ απλά σας ρωτάω. Όχι. Αυτό το πλάνο που λέτε εγώ δεν το έχω δει. Έχω δει όμως κουκουλοφόρους με σφεντώνες να πετάζουν. Ναι, αυτό το άλλο το έχετε δει εσείς με τα σφεντώνες, με τα καπνογόνα και με τα δακρυγόνα και με τα όντα. Ήταν πριν από λίγο στα πλάνα. Ήταν πριν από λίγο στα πλάνα. Το είδατε δηλαδή. Το είδατε. Για να σας το λέω, ναι, δεν σχολιάσατε. Το φαντάστηκα. Μήπως μεροληπτείτε ήδη εξ αρχής από κάπου. Να μεροληπτώ υπέρ ποιου, υπέρ των ανθρώπων που πετάνε μπουλόνια. Δεν είναι δυνατόν, δεν θα ήμουν εδώ έτσι κι αλλιώς. Γιατί και επιτρέψτε μου, και χθες είχαμε μία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ η οποία μεροληπτούσε υπέρ τους. Η τοπική βουλευτή. Πρόβλημά της δεν είναι θέμα. Η θέμα της δικιά της άποψη είναι. Δεν έχει να κάνει κάτι. Εμείς εδώ είμαστε για να βάζουμε ερωτήματα. Προφανώς. Δεν έχει να κάνει. Εγώ επίσης άλλη μια ερώτηση. Το πλάνο που λέτε δεν το έχω. Αυτές οι καταγγελίες που κάνετε. Επιτρέψτε μου. Μία διαπίστωση. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι εργαζόμενοι είναι συμφωνήσουμε και έχω τα πρόσωπά τους καθαρά. Θα συμφωνήσουμε και οι τέσσερις ότι ρόλος της αστυνομίας είναι να μην αφήνει κανέναν να ρίχνει απολύτως μια γυναίκα κάτω και να μην αφήνει κανέναν να πετάει μπουλόνια σε κάποιον. Συνεπώς, θα συμφωνήσουμε και οι τέσσερις εδώ πέρα ότι η ελληνική αστυνομία εξετέλεσε το ρόλο της πλημελός και με κενά. Αυτό είπαμε εμείς και στην αρχή. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτό μου επιτρέψετε. Διότι μπορεί ομάδες πολιτών. Διότι πρέπει να το πάμε το πράγμα στα βασικά της δημοκρατίας, ότι εδώ έχουμε ομάδες πολιτών. Άσε τους εργαζόμενους, άσε τις κουριές, άσε τα λατομεία, άσε τα μεταλλεία, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Έχεις πολίτες και πολίτες που θέλουν οι μεν να βλάψουν τους δε και οι δε τους μεν. Η αστυνομία πρέπει αυτό το πράγμα να μην το επιτρέψει να εκδηλώνεται. Συμφωνούμε? Απόλυτα. Αν μου επιτρέπετε, γιατί εγώ ήμουν εκεί, ενώ είσαι στην Αθήνα προφανώς, δεν ξέρω πού ήσασταν. Θεσσαλονίκη ήμουνα, η αστυνομία αλλά έκανε, ναι, χρήση. Ωραία. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αποθηθήκαμε με τις ασπίδες. Okay. Άμεσα. Το ραμπ, αυτό. Και εσείς και οι άλλοι. Εγώ. Γιατί ήμουν εκεί. Και εσείς και οι άλλοι. Και άλλοι. Βεβαίως. Και οι δύο ομάδες αποθηθήκαν και μάλιστα έκαναν χρήση δακρυγόνων και μάλιστα νομίζω σπρέι πιπεριού ήταν εκείνο, δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά. Με όλα τα αυτά δεν έγινε καμία προσαγωγή, καμία αυτό σύλληψη. Ναι. Αυτό δεν έγινε καμία προσαγωγή, καμία σύλληψη, ενώ ομάδα κουκουλοφόρων πετούσαν μολότοφ στην αστυνομία και προσπάθησαν και τα μπουλόνια σε εμάς. Είχα τρεις τραυματίες, τέσσερα σπασμένα αυτοκίνητα. Δεν έγινε καμία σύλληψη. Εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν τα ξέρω, δεν έχω συμβεί, έχω δει τις εικόνες. Ένα θέμα είναι η αστυνομία, αλλά το μεγαλύτερο θέμα είναι, πέραν από το πώς διαχειρίζεται η αστυνομία, η τοπική και ο υπουργός το θέμα αυτό, είναι εάν η κυβέρνηση, η εγκλωβισμένη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω πρώτερης συμπεριφοράς ως προς την επένδυση, θέλει την επένδυση, ναι ή όχι. Δηλαδή θα πρέπει να απαντήσει η παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει 2.000 εργαζόμενους στη δουλειά, θέλει να ανοίξουν άλλες τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ναι ή όχι, είναι πολύ απλό. Το να προκαλούνται, βλέπεις ότι η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς έχει πολλαπλές φωνές, είναι άλλο πράγμα το τι πιθανώς να λέει ο κύριος Τσίπρας και άλλο πράγμα πιθανώς τι θα λέει ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης, είναι στη γνωστή αμφισημία και σε αυτό. Δεν ξέρει τι θέλει. Εάν δεν τη θέλει, όπως είπε χθες ο κύριος Ράιτ ο Καναδός, να σηκωθούν να φύγουν. Και να δουν οι 2.000 που δουλεύουν, να δουν τι θα κάνουν από εδώ και μετά στη ζωή τους. Στην τηλεφωνική γραμμή. Ή αλλιώς και θα να μείνουν. Ησυχάσουμε κι εμείς. Στο τηλέφωνο ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης. Κύριε Κυρίτση, καλησπέρα σας. Νομικός είστε. Ποιους εκπροσωπείτε, σας παρακαλώ? Καλησπέρα, είμαι δικηγόρος. Εκπροσωπώ κατοίκους διοκόμενους της περιοχής της Χαλκιδικής, από την Ερυσσό και τη Μεγάλη Παναγία. Και βέβαια είμαι ενεργό μέλος του κινήματος ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού.
Έχω συμπαρακταχθεί και ήμουν και υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Α' Θεσσαλονίκη. Έχετε λοιπόν καταλάβει τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση εκεί πάνω? Ναι, πάρα πολύ καλό. Τι θέλει να κάνει? Είναι δηλωμένη να σταματήσει η καταστροφή η οποία συντελείται στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Ναι. Με την ευχή μας οι Καναδοί να γυρίσουν στον τόπο τους. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο. Και είναι ξεκάθαρη η θέση. Ερώτηση όμως. Ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση εγώ στον κύριο δικηγόρο? Μισό λεπτό. Ερώτηση, κύριε Κυρίτση. Μάλιστα. Από τη μία, και εγώ αυτή την αίσθηση είχα. Από την άλλη, γράφουνε στα mail που στέλνουν στους δανειστές, πιστωτές, εταίρους, πείτε τους όπως θέλετε, ότι δεν θα σταματήσει αυτή η επένδυση. Εγώ δεν έχω διαβάσει κανένα τέτοιο email, δεν έχω ακούσει καμία τέτοια δήλωση. Αν όντως υπάρχει, μένω έκπληκτος. Εγώ προσωπικά δεν τη γνωρίζω, δεν έχω διαβάσει πουθενά. Ωραία. Και κανένας με δηλαδή, κύριε, που εργαζομένο. Μισό λεπτό. Δηλαδή, κύριε Κυρίτση, εσείς λέτε. Μισό λεπτό. Και πριν μιλήσω εκπρόσωπο των εργαζομένων, με συγχωρείτε. Κύριε Κυρίτση, εσείς λοιπόν λέτε ότι να κλείσει η επιχείρηση και να μείνουν χωρίς δουλειά 2.000 άνθρωποι. Αυτό λέτε τώρα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο για να σταματήσει λίγο παραπληροφόρηση. Πρώτον, δεν μιλάμε για τους 500 ή 600 ανθρώπους μεταλλεργάτες. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελληνικός Χρυσός δεν είναι μεταλλεργάτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε με σύμβαση έργου ή εργολαβικοί ή με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν είναι εκτελούν οικοδομικές εργασίες. Προετοιμάζεται η εξόριξη. Ακούστε λίγο. Θα μου επιτρέψετε να παρέμβω. Είναι λάθος η άποψή σας, κύριε. Μόλις τελειώσει. Δεν μπορεί να είναι δικιά σας μόνο μονόδρομος, να είναι η μόνη αλήθεια. Και εν πάση περιπτώσει και κάτι. Δεν υπάρχει μόνη αλήθεια, θα με συγχωρήσετε. Η Ελληνικός Χρυσός θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και πώς είναι οι εργαζόμενοι. Ωραία. Τη μία μέρα μας βαπτίζουν χίλιους, την άλλη 2.000. Την άλλη μέρα 3.000 και μπας το ρηπτώσει οι μεταλλεργάτες έχουν να φοβηθούν. Έχω άλλη μία ερώτηση. Συγγνώμη, πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο όμως. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι που ούτως ή άλλως έχουν ημερομηνία λήξη στη δουλειά τους με το που θα τελειώσει η καταστροφή και η αποψήλωση του δάσους θα πάνε στα σπίτια. Κύριε Κυρίτση, σαφείς. Συγγνώμη, για οικονομία χρόνου. Εκπρόσωπο αριστερού κόμματος. Με συγχωρείς, έχουμε εκπρόσωπο αριστερού κόμματος, ο οποίος διαχωρίζει τον εργαζόμενο σε μόνιμο και συμβασιούχο. Και υποτίθεται ότι συμπερασπίζονται όλους. Ναι, ήδη μας έκανε διαχωρισμό εργαζομένων δύο ταχυτήτων, αλλά θέλω να ακούσω τον άνθρωπο με το κίτρινο. Δεν άκουσα την ερώτηση. Αφήστε το, κύριε Κυρίτση, μισό λεπτό, θέλω να ακούσω την άλλη άποψη. Ο κύριος Κυρίτσης δεν ξέρει τι λέει, μόλις είμαστε έτσι λέξεως. 2.000 εργαζόμενοι είμαστε, κύριε Κυρίτση. Δεν ξέρετε τι λέτε. Αν εκπροσωπείτε αριστερή κυβέρνηση ενάντια στους εργαζομένους, είναι ντροπή σας. Πραγματικά. Και ξέρω ακριβώς τι λέω. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Σεβαστείτε τους εργαζομένους. Δεν σας διέκοψα. Αλήθεια. Δεν σας διέκοψα. Τελειώσατε πανεπιστήμια και δεν μάθεστε να σέβετε τους συνομιλητή σας. Τελειώσατε πανεπιστήμια και δεν μάθετε να σέβεστε τους συνομιλητή σας. Ακούστε με συγκεκριμένα. Αυτό μας μάρανε. Είναι τρόπος αυτός που μιλάτε απέναντι στους εργαζομένους? Ναι, καλά. Τι να σας πω, είναι ντροπή σας να μιλάτε έτσι. Είναι ντροπή σας. Είστε και δικηγόρος και υποψήφιος βουλευτής. Καλά έκανε ο κόσμος και δεν σας ψήφισε να βγείτε. Τότε αξίζεται. Να πάμε όμως λίγο στο κομμάτι του περιβαλλοντολογικού που λέτε, που τα ξέρετε όλα. Πολύ ωραίες οι εκφράσεις, καταστροφή και οτιδήποτε. Αγαπητέ, ο δικός σας υπουργός, ο κύριος Τσιρώνης, επιτρέψτε μου συγγνώμη, ο κύριος Τσιρώνης είπε δώστε μου νομικά όπλα για να κλείσω αυτή την επένδυση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κρατάω αυτό το οποίο είπες για τους εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Αυτό για μένα είναι υποψήφιο. Μην το πιάσουμε τώρα. Απλά κρατάω αυτό το οποίο είπες ως την επισήμανση ίσως αυτού του μέρους της εκπομπής. Αν θέλει ο Νίκος να είναι μαζί μας Αύγουστο. Είστε λίγο νομικός. Κύριε Κυρίτση, είστε νομικός. Το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχω σεβαστεί ή όχι. Δεν ακούω τίποτα. Ειλικρινά σας μιλάω. Λοιπόν, δεν ακούω τίποτα. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Κυρίτση, κύριε Σβέρκο, κύριε Πορτοσάλτε. Τέλος, για να μην το. Εγώ λέω να το συνεχίσουμε αύριο αυτό. Ναι. Δηλαδή, να πάει ο καλός άνθρωπος με τα κίτρινα στο στούντιο επάνω, να φωνάξουμε τον κύριο Κυρίτση
και να το συνεχίσουμε. Επίσης, αλλά... να πούμε τέλος, να πούμε πάντως και μια τελευταία κουβέντα ότι στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τις ιδιωτικοποιήσεις, η Eldorado Gold και οι σκουριές δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν υπάρχει παραμικρή με παραμικρή αναφορά σε αυτές. Δεν υπάρχει δέσμευση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Διαβάσαμε και τα έγγραφα δηλαδή και δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, όταν έδωσε προχθές ο κύριος